Τώρα θα πίνω για σένα, θα μεθάω. Νάτος! Φώτια θα βάλω, στα παλιά πια δεν γυρνάω. Κάνω καμπακ. Γάλατα, γάλατα και γαργάλατα, λέει η Δημοκρατία. Κάνω καμπακ, καμπακ στον έρωτα σου. Hey! Σε ερωτεύτηκα. Δημήτρης Δήμας, Νίκος Ακάς και εγώ, ο Υπεράνω. Γιατί είμαστε τόσο χαρούμενοι. Είπαμε, μην πέσει η κυβέρνηση, φοβηθήκαμε. Μην δεν πάρουμε τα λεφτά. Πάμε όλοι, τραβάτε στις τράπεζες. Μοιράζει εκατομμύρια. Κληρώθηκε. Μπονανότε. Μπονανότε, καληνύχτα. Έχετε για βρυσούλες, λόγκι βουνά, ραχούλες. Μπονανότε, 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 Φιωρελίνο. Κάτι ήξερε εκείνος ο έρμος ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιώργος Καλαντζής. Τι, γανωτής είναι, Καλαντζής είναι ο άνθρωπος, ο οποίος ντάλα μεσημέρι, να, ένας τέτοιος ήλιος ψηλά και μας είπε, λύεται η συνεδρίαση, καλό σας βράδυ. Με ένα μεσημέρι, φαρμακοποιός το επάγγελμα, ο βουλευτής. Έπιασε να λιγνά το Άδωνη. Βέβαια, εκεί στη Βουλή δεν ξέρουν αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα. Περνάνε τόσο καλά που έκαναν τη μέρα νύχτα και τη νύχτα μέρα. Ti ringrazio per aver stupito, per avermi giurato che è vero. Αφιερωμένο στον αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιώργο Καλαντζή. Buonanotte, Fiorellino. E ho tanto bisogno di te. Di te. La coperta è gelata e l'estate è finita. Buonanotte, questa notte è per te. Καληνύχτα, Λουλουδάκι, καληνύχτα. Λουλουδάκι, Λουλουδάκι. Τι σου ξημέρωσε, Ελληνάκι. Πού να το ξέρεις, Ερμέλινα, τι ψήφισαν χθες. Αγάλια, αγάλια, θα έρθει και αυτό. Περιμένει. Θα τα κωδικοποιήσουμε ένα-ένα τα πράγματα. Κάτι ήξερε λοιπόν ο άνθρωπος. Εμείς πήγαμε αλλιώς με το καμπάκ. Τώρα θα κάνουμε καμπάκ στην Άντια Δημητρίου. Όχι, να ακούσουμε το. Tra i tuoi fiocchi di neve e le tue foglie di tè. Buonanotte, questa notte è per te. Buonanotte, buonanotte, mio Fiorellino. Ma se αποκοιμήσατε και μετά ψηφίσατε. La tristezza passerà domattina e l'anello resterà sulla spiaggia. Ειδικότερα για την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας σκληρής διαπραγμάτευσης με την Τρόικα, δηλαδή με τους εταίρους και δανειστές μας και ιδίως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επέμενε στην τήρηση συγκεκριμένων κανόνων του ευρωπαϊκού δικαίου, του ανταγωνισμού, όπως τους διατύπωσε αναλυτικά σε έγγραφό του ο αρμόδιος επίτροπος κύριος Αλμούνια και καταλήγει το σχετικό έγγραφο στη μία και μισή τα ξημερώματα. Οι υποκρισίες και τα προσωπικά πολιτικά παιχνίδια είναι αυτά που οδήγησαν τη χώρα και το πολιτικό σύστημα στη σημερινή του κατάσταση. Αυτές τις πρακτικές είναι που οφείλουμε να ανατρέψουμε. Όλοι κρινόμαστε από την παράταξη και τον ελληνικό λαό. Ευάγγελος Βενιζέλος, λίγο μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου, από το άρθρο 1, δηλαδή του νομοσχεδίου, από τον Γιώργο Παπανδρέου. Αυτά είναι τα ελληνικά του Βενιζέλου. Τα αγγλικά, τα γαλλικά, με προφορά αγγλική, του τάπε του Γιωργάκη στο γραφείο του. Ποια σκύλα μάνα το έλεγε, τα αδέρφια δεν μπονιούνται εκεί στο Πασόκ. Ποια σκύλα μάνα το έλεγε. Έλα, καμπάκ και φύγαμε. Πάμε με το Πασόκ, συγχαρητήρια. Φύγαμε, πάμε καμπάκ. Συζήτηση δεν έχει κηρυχθεί περαιωμένη. Το λόγο και ο κύριος Αντιπρόεδρος. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, εσάς, γιατί σωστά εντοπίσατε το ιταμό ύφος και τον αδιανόητο κοινοβουλευτικά και χυδαίο εκβιασμό που διετύπωσε προηγουμένως ο κύριος Τσίπρας. Απείλησε τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων πως αν δεν συμμορφωθεί στις δικές του επιθυμίες θα τον υποβάλει στην προσωπική και θεσμική δοκιμασία της πρότασης Μομφής. Αυτό είναι
ασκημία κοινοβουλευτική και δημοκρατική. Και του απαντήσατε με σθένος όπως πρέπει. Εκτός εάν η απάντησή σας εξελίφθη ως βροχή, ενώ ήταν φτύσιμο αυτό που έπαινε να είναι. Δεύτερο, παρακαλώ, δεν επειδή άκουσα πολλά για το πώς έληξε προηγουμένως η συνεδρίαση, πώς διεκόπη, σας διαβάζω τα πρακτικά. Προεδρεύουσα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Ένα λεπτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θέλω να σας θυμίσω κάτι. Θα διακόψουμε έτσι κι αλλιώς, απλά κατά το άρθρο 142, παράγραφος 6, η πρόταση δυσπιστίας δεν μπορεί να υποβληθεί πριν περάσει εξάμηνο από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης. Μισό λεπτό, θα το ξεδιαλύνω. Δεν υπάρχει θέμα. Η τελευταία ήταν 8/11/2013. Αλέξιος Τσίπρας. Όμοιας πρότασης. Προεδρεύουσα. Όμοιας. Αλέξιος Μητρόπουλος. Μα το απεδέχθη η κυβέρνηση. Προεδρεύουσα Μαρία Κόλλια Τσαρουχά. Θα διακόψουμε έτσι και αλλιώς για ένα μισάωρο και θα επανέλθουμε αφού το δούμε και με το νομικό τμήμα της Βουλής. Άρα έτσι διεκόπη η συνεδρίαση. Για να το δούμε με το νομικό τμήμα της Βουλής. Σας στείλουν, λέει, και δεν καταλαβαίνετε, κύριε Τσίπρα. Σας στείλουν, είπε ο Βενιζέλος. Ο οποίος Βενιζέλος ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής του Μεμαράκη, του λέει τελείωσε τώρα η συνεδρίαση. Περαιώθηκε. Τρελάθηκε όλος, τον κοίταζε. Ρε τέλος! Για να μην προλάβω ο Τσίπρας να κάνει τη δεύτερη πρόταση δυσπιστίας. Τελείωσε και κρίνεται, μπορείτε να κρίνετε περιωμένη τη συζήτηση, κύριε πρόεδρε, λέει ο Βενιζέλος. Και πήγε και κάθισε δίπλα στα έδρανα του Πρωθυπουργού, αντί να καθίσει στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Αυτή ήταν η ιστορία ολόκληρη μέχρι χθες το βράδυ, 9:30. Και οι δύο προτάσεις απερίφθησαν του συνασπισμού. Ο κόσμος, αυτοί οι λίγοι που ήταν εκεί πέρα, οι πονεμένοι, ήταν στο Σύνταγμα. Πήγε ο Τσίπρας με τα χέρια ψηλά, μίλησε εκεί και συνέχεια εμείς μείναμε για να πάρουμε αυτή την σκληρή δήλωση του Βενιζέλου. Πάμε να κάνουμε το comeback για να δούμε τι έγινε χθες βράδυ στη Βουλή. Πάμε! Έλα, Τζελίνα! Κατάθλιψη και μελαγχολία και ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Hey! Είχα κλειδώσει για πάντα την καρδιά μου, μα τώρα νέρεσα και ζω τα όνειρά μου. Μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτός, ήταν θέλημα Θεού όλα ευτυχώς. Κάνω καμπάκι στον ερωτά σου, σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω καμπακ, καμπακ. Αυτό θα σώσει τη χώρα. Αυτό θα μας πάει στο αύριο. Θα έρθει εδώ ο κύριος Σόιμπλε και θα δώσει. Τι είναι αυτό εδώ? Τι δουλειά είναι τώρα, ρε πρόεδρε? Ήρθε η ώρα να κατέβεις. Άργησες, πρόεδρε. Εδώ βάλαμε το ζαχαράκι του 16 ώρες στον οργανισμό ασφάλισης του δημοσίου και εσύ. Απα, 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 σαμποτάζ. Τι δουλειά έχει αυτό μέσα στο μνημόνιο? Ο πρόεδρος. Ακυδεμόνη τη δημοκρατία και άλλο κόμμα. Είναι ο πρόεδρος της Βουλής, παρακάτως κριτικός. Σε στηρίζουμε, σε στηρίζουμε πρόεδρε. Κατεβαίνει κι αυτός. Και δεν με κατέβει. Το ανακοίνωσες, πρόεδρε, είσαι εμάς, το είπε. Το ξέρω λόγω. Κύριε κριτικέ. Απ' την Κρήτη είστε? Όχι. Ανακοινώστε το. Έλα το comeback. Πρώτο comeback. Να. Εδώ. Προβοκάτσια θα έλεγε τώρα το Κομμουνιστικό Κόμμα. Προβοκάτσια. Μέσα. Comeback στον έρωτα σου. Σε ερωτεύτηκα. Και μπράβο και μαγιά σου. Ακυδεμόνη στη δημοκρατία. Όχι με κυδεμόνες. Comeback και στο δηλωνώ. Αν με πληγώσεις, επί το που σε τελειώνω. Θυμήθηκε που λέτε, κυρίες και κύριοι, μιας και μιλάει η Άντζελα. Η Άντζελα. Η Βούλα. Η Ήβη. Η Ήβη. Η Νιώτη. Σαν την Ασημακοπούλα. Τη Θεοδωρούλα, την Τζακρούλα, την Επαναστατριούλα. Η Αντζελίνα, η Βούλα. Η Ήβη. Κάνω καμπακ. Καμπακ στον έρωτα σου.
σε ερωτεύτηκα. Hey! Μπράβο και μαγιά σου. Κάψε τα όλα. Λοιπόν, που λέτε, κρέ στενά. Αφού έκλεισαν την βιβλιοθήκη στην Ανδρίτσενα και έγινε κακομοίρας, θέλουμε βιβλιοθήκες, λέει ο Μητσοτάκης, για να θυμόμαστε τον Κολοκοτρώνη. Όχι, θέλουμε ιδρύματα για να θυμόμαστε τον Μητσοτογέικο. Σιγά τον Κολοκοτρώνη, μπορεί να ξεχνιάται ο Κολοκοτρώνης. Ιδρύμα θέλει ο Κολοκοτρώνης, όχι. Βιβλιοθήκη θέλει ο Κολοκοτρώνης, ιδρύμα θέλει. Να παίρνει και καμιά μικρά παό. Ίδρυμα Παπανδρέου, Ίδρυμα Μητσοτάκη, κατάστημα, ράλι, ξέρω εγώ, φτιάξτε ό,τι θέλετε, Μέγαρο Μουσικής. Αφού λοιπόν κλείνασαν τη βιβλιοθήκη στην Ανδρίτσενα και έγινε της κακομοίρας με τον Πύρουνα Πολύδωρα, ξαφνικά ο Άδωνης Γεωργιάδης, άγρια μεσάνυχτα, θυμήθηκε την Κρέστενα. Έλα υγεία στα καλά σου. Ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Είχα κλειδώσει για πάντα την καρδιά μου. Μα τώρα νέρεσα και ζω τα όνειρά μου. Λοιπόν, το κέντρο υγείας λέει της Κρέστενας θα μπορούσε και να συγχωνευτεί. Έφερε τροπολογία τώρα με 760 σελίδες. Μπρος πίσω είναι 760, δηλαδή 1500 σελίδες. Και μας είπε για το ιατρικό κέντρο της Κρέστενας. Δηλαδή πήγα το περάστη ζούλα. Να τελειώνουν οι άνθρωποι, να μην καταλάβουν τη μέρα του ξημερώνει. Ούρλεξε ο Λαφαζάνης, ο οποίος είχε αποχωρήσει, αλλά ξανάρθηκε αυτός. Ούρλεξαν και οι κομμουνιστές εκεί με τον Καραθανασόπουλο. Τα πήρε και ο Κακλαμάνης. Την παίρνω, λέει ο Άδωνης. Ποτέ δεν είπα εγώ ότι θα κλείσει το ιατρικό κέντρο της. Της Κρέστενας. Το όλο ιατρικό κέντρο το λέω. Έχω πάθει. Είμαι κι εγώ το κέντρο υγείας. Έχω ιατρικό κέντρο. Έχω πάθει κι εγώ φιλελευθερωποίηση μαζί σας. Πάω κι εγώ για ιδιωτικοποίηση. Τι δουλειά έχει το ιατρικό κέντρο με το κέντρο υγείας Κρέστενας. Πάει λοιπόν να το πέρασε από εκεί. Για να μην προλάβει, όπως είπε, να του πάρει τρόικα τη δόξα ή όπως θες. Λέει την επόμενη φορά ο Τσίπρας θα έπρεπε να είχε κάνει σε μένα. Χαριτολογώντας το. Εντάξει, δεν είναι τόσο χαζός ο Άδωνης. Το είπε την επόμενη φορά να κάνει σε μένα ο Τσίπρας πρόταση δυσπιστίας. Μη σου κλέψει τη δόξα τρόικα. Αλλά την έκανε γαργάρα. Θα το ξαναφέρει. Κυρία Κρέστενα, δεν σταματάει αυτός. Τελείωσε. Εφόσον μπήκε εκεί, φέραν διατάξεις, ξαναδιατάξεις. Και στο τέλος, αδύνατοι τι πάθανε τώρα. Γράφανε, ξεγράφανε, ξαναγράφανε. Έρχεται η διάταξη από εδώ για την Κρέστενα και από πίσω τι είχε. Από πίσω που λέτε κυρίες και κύριοι, είχε οδηγό για να ναυτιλωμένους. Δηλαδή είχε οδηγίες, non-paper, πώς θα συμπεριφερθούν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ όταν προκληθούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζει ιστορία, τι θυμίζει, ξέρετε. Τη διάταξη που έλεγε μπαρά, θα γίνει αυτό και αυτό και αυτό, και στο τέλος έλεγε ό,τι πει ο κύριος Νικολόπουλος. Και πέρασε η διάταξη, ό,τι πει ο κύριος Νικολόπουλος. Όχι ο Νικολόπουλος ο αρχαιός, αλλά ένας άλλος Νικολόπουλος. Από τα πρακτικά της Βουλής σας διαβάζουμε. Με συγχωρείτε. Πέρασε λοιπόν, τι έλεγε χθες. Εδώ διαβάζω, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Υπουργού. Γράφανε οι υπουργινούλες εκεί. Τα κοριτσάκια που έχει ο Στρουνάρας, τα όμορφα κοριτσάκια, τις πανέμορφες, τις κούκλες. Μοναδικές, κέρδισαν και την επιστολή. Και ο Γρηγοράκος ανέβηκε στην εκτίμησή μας τελευταίο διάστημα. Μπράβο, συγχαρητήρια για τις επιλογές του. Ανέα λοιπόν τα κορίτσια εκεί, κάναν το λάθος. Και έρχεται μέσα η τροπολογία του Άδωνη με πίσω να γράφει ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω κάτω τελεία. Πρώτον, ανάκαμψη χωρίς απασχόληση. Να η απάντηση. Φούσκες ανάπτυξη. Πάρ το ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον, φιλελευθερωποίηση. Πού μας πάει, θα μειωθούν οι τιμές. Άρα λοιπόν, η φιλελευθερωποίηση του κύριου Χατζηδάκη θα μειώσει τις τιμές. Δεν θα υπάρχει μεγάλη αγορά, θα υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Ο Έλληνας αναγκαστικά θα αποκτήσει λεφτά και θα μπορεί το γάλα αντί να το πάρει με 1,20, επειδή θα είναι τώρα λιγότερες μέρες παστηριωμένο, θα το παίρνει με 1,15. Αυτή ήταν όλη η συζήτηση επί 7 μήνες στη Βουλή. Και ξαφνικά, μετά από 7 μήνες, κυρίες και κύριοι που λέτε, έρχονται χθες το βράδυ 10 η ώρα. Τηλέφωνο, ναι, άλλαξε, βάλε, κάνε. Πούλα, βγάλε το πάρο. Τι είστε, τι είναι ρε, όρθιες καλύσματα είναι. 12 η ώρα, η ξεφτύλα σας, μπερδέψατε τις οδηγίες και έγιναν οι οδηγίες του Μπαλτάκου για Πασόκ Κοινά Δημοκρατία. Οι οδηγίες του Μπαλτάκου, βάλε Βενιζέλο να δω που είναι ο Μπαλτάκος. Βάλε Βενιζέλο για λίγο να δω που είναι ο Μπαλτάκος. Βάλε Βενιζέλο να δω που είναι ο Μπαλτάκος. Ο Μπαλτάκος που τον είπε ο Καρύδης ότι δεν θα περάσει η ακροδεξιά πολιτική του Μπαλτάκου. Κοίτα που είναι ο Μπαλτάκος, κοίτα που είναι ο Μπαλτάκος. Εδώ είναι, εκεί είναι ο Μπαλτάκος. Να ο Μπαλτάκος. Ευχαριστώ.
Όχι. Μισό-μισό. Παραθυράκι, δεν μπορεί να με έχει. Να δούμε που είναι ο Μπαλτάκο. Και εγώ δίπλα στο Βενιζέλο. Να του ο Μπαλτάκο. Να του ο Μπαλτάκο. Να του. Με ζηλεύει για το τίποτα. Κι όλα μου τα βλέπει τίποτα. Μα το λέω δεν τρέχει τίποτα. Να του ο Μπαλτάκο. Να του ο Μπαλτάκο. Μη σας ματιάσουμε. Οδηγίες λοιπόν για Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Καλά. Ο Τσίπρας δεν έδωσε οδηγίες. Γιατί οι άλλοι μέχρι να τις διαβάσουν θα έχει περάσει νομοσία. Θα πίνουμε καφέ και καπνίζουμε. Να τη φορά τους καλούς για νομαστική. Γιατί είχα ξεχαστεί στο καφενείο. Πάει. Οπότε πάει και η δεύτερη πρόταση νόμου. Πρόταση δυσπιστίας. Τέλος και αυτή. Αυτό θα φύγει. Πρόεδρε, καλή επιτυχία. Σας ευχόμαστε. Ανακοινώστε πρώτα το κόμμα και μετά βγάζετε φυλάδια. Δεν παίρνει πρώτα το γάιδαρο και μετά Σαμάρι. Όχι, Σαμάρι πρώτα και μετά. Εσείς παίρνετε το Σαμάρι. Πάρε το γάιδαρο πρώτα. Πάει ο πρόεδρος. Κριτικός. Έσκασα. Αυτά που λέτε κυρίες και κύριοι. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που Πελοποννήσου εκεί. Εμείς παλεύουμε για αυτούς. Ατόπιμα βέβαια του Κυριάκου να πει ότι δεν χρειάζεται βιβλιοθήκη Κολοκοτρώνη για να θυμόμαστε το Κολοκοτρώνη. Γιατί όταν κλείνει μια βιβλιοθήκη, κατά το. Θα κάνω λίγο παράφραση τη. Όταν κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει μια φυλακή. Το ίδιο γίνεται και με τη βιβλιοθήκη. Γιατί οι βιβλιοθήκες πρέπει να υπάρχουν παντού. Δεν ήταν να κόψετε βέβαια κονδύλια από το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί όπου ευαγγελίζει το κεφιναριό της Αθήνας, όχι όλο το κεφιναριό, μερικό. Γιατί πηγαίνουμε και εμείς καμιά φορά όταν έχει. Όταν είναι τζάμπα, τσουκουνόμαστε κι εμείς από κάτω. Να πάμε να δούμε, να ανέβουμε λίγο έτσι πνευματικά. Να δούμε πού είναι το Μέγαρο Μουσικής. Δεν έχω πάει εγώ. Μια φορά πήγα. Δεν ξέρω πού να βγω. Τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν που ευαγγελίζονται. Δώσαν τα λεφτάκια τους και δώσαν τις επιδοτήσεις. Αυτά κυρίες και κύριοι όσον αφορά το θέμα της. Το είπα αυτό γιατί ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι εμείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο πρόεδρος είπε ότι δεν μπορείτε να κάνετε πρόταση δυσπιστίας γιατί δεν πέρασαν 6 μήνες. Εσείς και δεν μπορείτε να κάνετε πρόταση δυσπιστίας κατά το Προεδρείο γιατί σήμερα δεν είναι μέρα νομοθετικού δεν είναι μέρα νομοθετικού έργου. Άρα λοιπόν η χθεσινή δεν ήταν μέρα νομοθετικού έργου γιατί είναι στη Βουλή. Δεν το γράφει ο κανονισμός. Δεν το γράφει ο κανονισμός. Κανονισμός, ξέρετε, γράφει εδώ. Το ίδιο μας. Γράφει ο κανονισμός. Απαγορεύονται οι τροπολογίες λίγο πριν από την ψήφιση των νομοσχεδίων. Απαγορεύονται οι τροπολογίες σε έκτακτα, σε κατεπήγοντα νομοσχέδια. Απαγορεύονται. Εσείς τι κάνετε. Επιτρέπονται. Δεν είναι παράφραση. Άρα λοιπόν, γιατί δεν ήταν η μέρα νομοθετικού έργου. Ήταν και παρά ήταν. Αφού ανοίξατε τη Βουλή, τι θα πούμε. Ανοίξαμε την Εκκλησία. Άρα λοιπόν, τώρα τραβάτε στο διάολο. Δεν γίνεται. Δημήτρη, τι μας. Άμα ανοίγει η εκκλησία, το σύστημα διάολο. Λέω εγώ τώρα. Άρα λοιπόν απορρίφθηκε. Εφόσον απορρίφθηκε η πρόταση, η δεύτερη δυσπιστία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν απορρίψατε κιόλας τις τροπολογίες και είχατε στορνάρα. Πούλα! Ζήσε! Ράψε! Κάνε! Δώσε! Πάρε! Κάνε! Τι είναι εδώ, ρε! Τι είναι εδώ, ρε! Χώρα είναι αυτή! Έτσι νομοθετώ κι εγώ! Και παίρνω και 3.000 ευρώ. Όχι 6 παίρνω ο κύριος Στουρνάρας και έχει και 16 επιστημονικές συνεργάτες. Μένε πάρα πολύ όμως. Γραφείο τύπου. Ρίκο, ρίκο, κοκορίκο, τα κοκοράκια, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν κυρίες και κύριοι. Σε απευθεία σύνδεση είμαι κοντά σας, όλος δικό σας. Πάρτε με να με χαρείτε. Αφήστε το τράγκα και κυλάτε εδώ. Hey. Κοκοράκια, πάρτε να ακούστε τι σας είπαν τα χρυσαυγητάκια. Ανταρτάκια! Κο-κο-κο-κο-κο. Τέτοιες κόντες δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό δεν χρειαζόταν τόση ώρα. Έχουμε. Θα ήθελα να πω για τους διάφορους αντάρτες. Κο-κο-κο-κο-κο. Τέτοιες κόντες δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό δεν χρειαζόταν τόση ώρα. Έχουμε. Ευχαριστούμε
στο βουλευτή για την υπενθύμηση της εκπομπής μας, τρισαλών και διαφορεύουν. Τα κοκοράκια τα δικά μας έκλειψε, αλλά δεν το θέλουμε γιατί είναι εξαλείς, οπότε δεν μας ενδιαφέρει. Τα αφήνουμε έτσι, αλλά δεν μπορούσαμε να το περάσουμε παρατήρητο. Κο-κο-κο-κο. Έξω η πλάκα την Αθήνα. Άρη. Ο λύκος κι αν γέρασε, γέρασε το μαλλί του, ούτε την γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του. Καρναβάλ. Χαιρομένο. Ωρε κοντά μου, έχω του λάβου. Διάφορους αντάρτες, κο-κο-κο-κο-κο. Τέτοιες κόντες δεν υπάρχουν πουθενά. Κο-κο-κο-κο. Αναστασής, αντάρτες της Βουλής που επί 7 μήνες ξεσήκωσαν τον κόσμο και μας είπαν ότι δεν θα περάσει και κάτω τα χέρια από τη μυζήθρα και τη φέτα. Ξινόγαλο θα φάμε, τυρογαλάδες μην μας περνάτε. Άσχετο, βουλά αυτό. Ανεβαίνει η ομάδα. Έλα να ζήσει η Ήπειρος, η οποία εμφανίστηκε πρώτη επαναστάτρια. Είπα Ήπειρος, είπα Ήπειρος. Βάλε, βάλε Μισελίνα, την Ήπειροτούλα, τη βαφτισιμιά, την Πριγκιμποπούλα. Είχε γενέθλια αυτές τις μέρες και μας έφερε μπισκοτάκια φιωρεντίνικα από τα Γιάννενα. Τι, συγγνώμη, πήγατε στα Φλωρεντία και κλέψετε μπισκοτάκια γενιώτες. Έχουμε άλλα τώρα. Πήγαμε πάει η λίμνη. Πήγαμε διάστημα του παγούρια. Τώρα θα παίρνουμε τα μπισκοτάκια από το Βενετία. Η επαναστατή. Όχι, η Μισελίνα, η Ήπειροτούλα του βασιλιά, του πρώην τέως. Η βαφτισιμιούλα. Είχε γενέθλια. Να τα εκατοστήσει, να τα χιλιάσετε, είπα εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μπισκότα. Εγώ δεν έφαγα γιατί κάνω νηστεία 45 μέρες και κάτι. Θα πάω παράδεισο μαζί με τον Άγιο Πέτρο. Εσείς στην κόλαση εδώ με το πολυνομοσχέδιό σας. Βέβαια, δεν ψήφισα εγώ. Εσείς το ψηφίσατε, ο λαός. Εσείς φέρατε εδώ. Να τα λέμε όλα. Σας πονάω, αλλά δεν πειράζει. Βάλε τη Μισελίνα. Βάλε τη Μισελίνα Σημακοπούλου. Την κυρία Σημακοπούλου. Είναι η Ήπειροτούλα. Η Ασημίνα. Η είχε γενέθλια προχθές. Μπισκοτάκια. Τόσα. 10 μπισκοτάκια. Φέρα, δεν πειράζει. Τώρα γίνει βουλευτίνα. Μου είπε ένα βουλευτή. Λέω πώς τη βλέπετε. Μου λέει έχει ένα καλό. Δεν υπάρχει για αυτήν δίθεν ίσως μετά. Έγινε. Έχει δει την πολιτική με μεγάλο έτσι. Πάμε εδώ, κοιτάξτε. Πάμε λοιπόν και θα σεβαστώ το χρόνο κύριε Πρόεδρε για να εστιάσω στη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα ξεκινά από το πού ήμασταν και εγώ θα μιλήσω για τα 2 χρόνια στα οποία εγώ συμμετέχω στηρίζοντας αυτή την κυβέρνηση. Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε. Πού ήμασταν. Ήμασταν στο χείλος του γκρεμού, ήμασταν στα πρόθυρα του Brexit. Και μετά από 2 χρόνια αγώνα της κυβέρνησης και των βουλευτών που στηρίζουν την κοινωνία. Πόσο ήταν αυτό? Χρόνια πολλά να πούμε στην Άννα Μισέλα Σημακοπούλου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βάλτε να ακούσουμε. Πού ήμασταν και εγώ θα μιλήσω για τα 2 χρόνια στα οποία εγώ συμμετέχω στηρίζοντας αυτή την κυβέρνηση. Πού ήμασταν, πού είμαστε και πού πάμε. Πού ήμασταν. Ήμασταν στο χείλος του γκρεμού, ήμασταν στα πρόθυρα του Brexit. Και μετά από 2 χρόνια αγώνα της κυβέρνησης και των βουλευτών που στηρίζουν την κυβέρνηση. Πάμε λοιπόν.
Πίστεψα ότι είχαμε παραπάνω βίντεο γιατί είχα ετοιμάσει εκείνο. Πίστεψα ότι είχαμε περισσότερο βίντεο γιατί είχα ετοιμάσει εκείνο με στόμφα που έλεγε: δεν θα σας ακολουθήσουμε κύριε Τσίπρα, εμείς θα πάμε μπροστά, στο αύριο, στη χώρα, στο μέλλον, στην ελπίδα. Δεν υπάρχει ίσως για τη Μισελίνα, την υπηρωτούλα. Φτάσαμε στο αύριο, τέλος. Τα κλειδιά στο χέρι. Και μιλωνού τον άντρα τη με τους πραγματευτάδες. Για βάλει λαφαζάνες βήμα, το έχεις έτοιμο να πω κάτι για στον κόσμο τώρα, λαφαζάνες βήμα. Και μιλωνού τον άντρα τη με τους πραγματευτάδες. Ιδιαιτερότητα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν σας ακούω. Ανεβήκατε μόνο σας στο βήμα. Τι να σας ακούσω. Να σας ακούσω, να σας πω τι. Με βάση τον κανονισμό, με βάση τον κανονισμό, μιλάτε 4 λεπτά. Βεβαίως κάνατε. Βεβαίως κάνατε. Με βάση. Με τα 4 λεπτά θα μιλήσετε από κάτω. Παρακαλώ. Λέει η Επιτροπή ότι υπάρχει 4 λεπτά. Αυτά είναι για την τολομέδια που διάβασε ο κύριος Πρόεδρος προηγουμένως. Στην Επιτροπή δεν υπάρχει περιορισμός. Η Επιτροπή διεξάγεται κανονικά. Εμείς 11 η ώρα πρέπει να τελειώσει η συνεδρίαση και πρέπει να μιλήσουν όλοι οι συνάδελφοι. Το καταλαβαίνετε. Θέλετε λοιπόν εσείς για μία ακόμα φορά να αποτελείτε την εξαίρεση. Μιλήστε λοιπόν από του βήματος. Μιλήστε να σας δείξει. Να σας δείξει. Εντάξει. Και πρέπει μιλήστε. Να μιλήσω εγώ 4 λεπτά. Δεν έχω τρόπο, δεν έχω τρόπο να σας κατεβάσω από το βήμα. Κύριε Λαφαζάνη, εγώ δεν έχω τρόπο να σας κατεβάσω από το βήμα. Δεν μπορείτε να με κατεβάσετε. Έτσι. Λοιπόν, μιλήστε, σας βλέπω ο κόσμος. Σας βλέπω ο κόσμος. Βεβαίως. Βεβαίως με βλέπει ο κόσμος. Μιλήστε από το βήμα εσείς. Και ο κόσμος. Και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Με αυτά τα τρομακτικά, αντιδημοκρατικά φαινόμενα τα οποία βλέπει και είναι πρωτοφανή. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα και ας χάσω τη ζωή μου τη δύση. Μπάτσι, 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 μπάτσι. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, τίποτα και ας χάσω τη ζωή μου τη δύση. Κύριε! Κύριε Λαφαζάνη μου, 4 λεπτά ο βουλευτής δεν μπορεί να πάει στην έδρα. Από τα 6 και πάνω. Ήθελε έδρα, δεν τον αφήσει τον άνθρωπο. Ας τον θέλει εκεί. Θέλει να είναι υπαρχηγός. Και αρχηγός ενίοτε. Ας τον να ζήσει αυτό το πραξικόπημα. Την συνταγματική εκτροπή. Από κάτω δεν μπορεί να φωνάξει. Παλιό σκυλά. Θέλει πάνω, θέλει βήμα, θέλει άμπονα. Ό,τι πιο ωραίο έχω στη ζωή μου είσαι εσύ. Ό,τι πιο ωραίο έχω. Και ο Βλάχος ήταν με τις σκότες. Κοκοκοκοκο. Τίποτα. Γεια σου Γιωργάκη. Έχεις σταυρούς τώρα, φαντάζομαι ότι σταυρό θα έχεις βάλει. Α, Παναγία. Θα ψήσει και το ρελέγκας, Παναγία. Τώρα θα έχεις. Μερικά θα πηγαίνουν σταυρός, ε. Έτσι. Όλοι και θα έρθουμε, Γιώργο. Α, κοινούς. Ένα πράγμα μου φταίξε. Δημήτρης Δήμας, τώρα ανεβαίνει, τώρα ανεβαίνει, τώρα μιλάει με τη μουσική του. Ο άνθρωπος τύχε να περάσει. Που πανά θέμα το μήλο και την Εύα την πυρδήλο. Του παραδείσου το τζάμπα μια για πάντα είχε χάσει. Κι όπως εκεί βδομάδα τα μερονύχτα έφτα, η ζωή μας η ρημάδα, δε φτουράει χωρίς λεπτά. Τα λεπτά, τα λεπτά, ποιος θα ανακάλυψε, τα λεπτά, τα λεπτά, την πορτοφόλα. Χατζηδάκης, Στουρνάρας, Βρούτσης, όλοι λίγο πολύ κάτι έβαλαν χθες το βράδυ πάνω στις διατάξεις, μια τελευταία τους πινελιά, μια προσθήκη και εκεί ξαφνικά. Αφού όλοι βάζανε, σου λέει, ξύπνησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σου λέει, δεν βάζω κι εγώ μία. Κάνω κι εγώ, λέει, μια νομοθετική παρέμβαση. Πάμε να κάνουμε πρόεδρο μου, δεν πέρα. Την έβαλε, γιατί έβαλε, ποιος ξέρει. Πρώην δικαστικός είναι. Με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ. Κάνω την νομοθετική παρέμβαση. Είχατε διαβάσει το νομοσχέδιο εδώ, τι γράφει, για σας. Είμαι εγώ δήμαρχος Αμβρακικού ή δήμαρχος Άρτας. Και παίρνω ένα δωράκι. Ένα δωράκι. Σαν αυτό που πήρε αυτό στα νοσοκομεία, όπως τον λέγανε, τον Μπούλογλου, Κούλογλου, τι ήταν, ο τον Μπούλογλου. Συγγνώμη, Κούλογλου δεν είναι. Ο τον Μπούλογλου. Ένα δωράκι, ένα μικρουλάκι. Πώς το λέμε αυτό, λάδωμα. Πήρα, ρε, μια επιταγούλα, λέει το νομοσχέδιο.
Και ξαφνικά εγώ ως δήμαρχος ή ως τοπικός άρχοντας της Σάρτας ή του Αμβρακικού κόλπου, που τα έχω πάρει όλα όσα είναι τα ψάρια του Αμβρακικού, πήρα και εγώ σε λεφτάκια, πάω στη δικαιοσύνη και λέω: ναι κύριε, αμάρτησα για τη θυγατέρα μου! Δεν πάω φυλακή. Το διαβάσαμε κύριε Υπουργέ, δεν πάει φυλακή. Δεν υπάρχει αδίκημα. Υπάρχει συγχώρεση. Νομοθετική ρύθμιση να τα κάνετε. Εδώ ο δημάρχος το πήγε σαν να θρώνεται. Εδώ μέσα. Φιερωμένο, κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης. Να μας ξανάρθετε. Και στην άλλη τραϊτία. Έλα, δημαρχάρα! Ό,τι θες κάνε. Τούλογλου, τούλογλου, τούλογου, κομπλούλογλου. Ρίχτα! Μαγγελάκι! Φτάνει να το παραδέχεσαι. Χλαπάρε, χλαπατσάρε! Πότε το παίρνεις, πότε το τρως, αχ είναι λίγος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως, αχ είναι λίγος. Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης, τι διαβάσατε, πάλι τρώει καυτέ γι' αυτό. Διαβάσατε ότι εδώ ένας δήμαρχος, άμα αποδεχτεί την δωροδοκία του, ή πως το λέμε το φακελάκι, δεν διώκεται ποινικά. Ή την άλλη, τη ρημάδα, την έρμη τροπολογία, η οποία λέει ότι αν οι μισοί Έλληνες καρφώνουν τους άλλους μισούς, η μισή του πρώτου μισού δεν θα πάρουν τίποτα και η μισή του άλλου μισού τελειωμένη. Δηλαδή, εδώ τι έχετε. Άρα, τι στείλετε. Δεν βάζετε κύριε Υπουργούλη μου, δεν προλάβατε. Πήγατε στις φυλακές να δείτε αν έχει στρώματα κάτω. Και μας είπατε ότι τα στρώματα βάλανε για κινηματο, γιατί πήγε ο Σπίλμπεργκ ο σκηνοθέτης και μας είπατε για τις ανάγκες εκπομπής βάλανε στρώματα στις φυλακές κάτω. Άγιο Πέτρος ο πρόεδρος σήμερα, πήγαμε τον Χριστό, με δική μας εκκλησία. Χριστός εκκλησία, έλα. Λοιπόν. Αυτός ο έρμος ο μισθός που να φτάσει. Α, έκο, ο όρος. Μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Αχ είναι λίγος ο μισθός. Πότε το παίρνεις, πότε το τρως και δεν σου φτάνει. Ο μάρτυρας λοιπόν που λέτε κύριε δημοσίου συμφέροντος, είμαι εγώ τώρα μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος και λέω ο Δημήτρης Δήμας είναι κλέφτης, απατεώνας και κατηγορείται για διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Εγώ προστατεύομαι ως μάρτυρας, άρα λοιπόν δεν μπορεί να κινήσει ποινική διαδικασία εναντίον μου, έστω κι αν εγώ ψευδός το κατηγόρησα. Που σημαίνει απαλλάσσομαι γιατί εγώ είμαι μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Εγώ δηλαδή είμαι Ρουφιάνος και λέω δεν δουλεύω αυτός, δουλεύω εγώ. Αυτό είναι. Διέρη και βασίλευε. Αυτή κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης διαβάσατε. Σας διέφυγε. Για ξαναδέστε γιατί τα βάζετε καλά έτσι. Βάλτε και λίγο έτσι. Έλα, υπουργούλη μου, διαβάσετε. Θα σας τη βρει Ζωή Κωνσταντοπούλου και θα έχω μάλα. Τη βρήκα εγώ πριν. Σας τη βρει και λέει ο κόσμος. Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ο Στουρνάρας ότι δεν προχώρησε ποτέ στη διασπάθηση δημοσίου χρήματος. Δεν τον βρήκαμε με την κατσίκα στην πλάτη. Γιατί το λαό, κύριε Στουρνάρα, τον βρήκατε με την κατσίκα στην πλάτη και την φορτώνετε αυτή την κατσίκα εδώ. Όχι. Κάτι άλλο. Απαντήσατε, εγώ συμφωνώ. Να απαντήσει ο Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κακώς έπαιρνε το επίδομα, αν το έπαιρνε το 10, 17, 20 ευρώ όπως είναι. Αλλά κι εσείς δεν μας απαντήσατε. Η σύζυγό σας, εκείνα 400.000 ευρώ μαζί με τον αδερφό του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του Υπουργού Προστασίας, ο οποίος είναι, λένε ότι είναι, αναφέρεται, φημολογείται ότι έχει διαφημιστική εταιρεία μαζί με τη σύζυγό σας, κάποια δουλίτσα την πήρανε. Τα 400.000 ευρώ από τη στιγμή που το εμπορικό τμήμα της ΕΡΤ έλεγε θα αναλάβουμε εμείς το κοινοφιλές αυτό έργο. Να μας πείτε, δεν ξέρω, μην τα ρωτάω, δεν αφήνω τίποτα χμές. Είναι και αυτό μες στο δωράκι. Το δωράκι του Υπουργού Δικαιοσύνης. Εγώ θα γίνω δημαρχάρας. Τώρα με την Άρτα μια χαρά είμαι. Έρχομαι Άρτα! Άρτα λέω και κλαίω! Hey! Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς τα κάρβουνα! Έλα το καμπάκ, πάλι καμπάκ, πάλι! Αντζελίνα! 19 Μαΐου κοριτσάκι έγινε εδώ με το καμπάκ! Θα έρθεις, Άντζε, θα έρθεις, Α, έχεις μεγάλες εκπομπές, να πας στο Μέγκα και τέτοια. Με πρόδωσες κι εσύ. Κάψε σε μια κουμπούλα πρωτές. Έκανες την Άζια στο φώτι στη Μαρία. Είχα κατάθλιψη και μελαγχολία. Και ο Μαλέλης είχε. Και ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Είχα κλειδώσει. Εγώ να δεις πόσο έχω. Δράμια ολόκληρα. Καντάρια. Και ζω τα όνειρα. Hey!
μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτός. Σαλουτιά μου όλοι Βρυξέλλες! Χαιρετίσματα στις Βρυξέλλες και την εξουσία την κεντρική και στον Σπύρο τον Σπυροσβέστη. Στη Λαρώμα, Λαρώμα, Λαρώμα! Στην Πον, στην Πον! Δεν είμαι γνωστό Βερολίνο εμείς. Είμαστε στην Πον, δίπλα στην κολονία. Βάλτσι Deutschland. Alles gut für Sie, wir euch. Komm, komm, komm. Sie kommen dich zu holen. Niemand wird dich finden. Έρχεται ο Σόιμπλε. Το περιμένουμε. Τα φαντάσματα ξανάρχονται. Να πάρουν τα επινίκια. Η μουσική δικός στη μοναξιά μου. Μόνη κουβέντιαζα στην ερημιά μου. Τώρα θα πίνω. Φαρμακοπόλες, αντιδράστε. Ποτίστε τον γενώσιμα, πας και ηρεμήσουμε. Ξέρετε ποιον λέω, θα πούμε φυλακή. Ξέρετε, ξέρετε. Τον υπουργούλη σας. Ο έρωτας αυτός ήταν θέλημα Θεού. Όλα ευτυχώς. Αφιερωμένο και στο πολύγωνο στον Άρη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και στον Τάνι, break, το φίλο μου. Πάμε για break. Να φάει, να φάει, να προλάβει να φάει και ο Στρατούλης, ο οποίος μυστικός θα το πρωί 10 η ώρα. Το τζάκισε ο Τσίπρας με τις ερωτήσεις απαναντές που έκανε και κράτησε μια βουλή από το πρωί το βράδυ ανοιχτή και τελικά ο άνθρωπος δεν ξέρουμε αν το ρίξε στο Πασατέμπο ή στο Ηλιόσπορο. Τι έφαγε ο Τατούλης. Α, στο Τατούλη, Τατούλη στην περιφέρεια. Δεν ξέρουμε τι έφαγε ο Τατούλης. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε τι έφαγε ο Στρατούλης. Τι έτρωγε ο Στρατούλης στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι, να το επόμενο quiz. Να η επόμενη ερώτηση. Σαν την κουρτίνα και φέρτε πίσω. Τώρα φέρτε πίσω το μικρούτσικο. Γιατί φεύγει, φεύγει, φεύγει. Πάει στην Κύπρο. Τελειώνουμε. Αν δεν επαναπατριστεί, δεν επαναπατριστεί, θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί θα μας λείψει. Πάμε να δούμε τον Έσκηση Πίνα. Κοιτάξτε εδώ τα λιγούρια. Πώς, όχι τα λιγούρια, τους ανθρώπους. Πώς τα είναι, τους εγνηστικούς. Βάλε, βάλε Στρατούλη. Στρατούλη, τι τρώει ο Στρατούλης, τι τρώει. Σε ένα πολυνομοσχέδιο 250 σελίδων. Με τρία μόνο άρθρα. Να γίνονται τροπολογίες στην πράξη μέσω δήθεν νομοθετικών βελτιώσεων. Τη στιγμή που δεν παρακολουθεί κανένας συνάδελφος, δεν έχει κανείς τη δυνατότητα παρά μόνο να ψηφίσει υπέρ ή κατά σε κάθε ένα από τα τρία άρθρα, και τώρα έχουμε την τελευταία στιγμή την τροπολογία του κυρίου Υπουργού της Υγείας, η οποία πρέπει να απορριφθεί. Δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, να συνεχίσουμε με αυτή. Τι τρώει ο Στρατούλης, πείτε μου, τι τρώει ο Στρατούλης. Έλληνες, απαντήστε, τον Έσκηση Πίνα, τον Έγιο Τσίφρας, ούτε με ψωμοτήρι νυχθημερών, πόσο να αντέξει. Τι τρώει ο... Όπα, μαύρο τρώει, σαν τσινιού δισέρτ. Μαύρο τρώει, τι τρώει ρε παιδιά ο Στρατούλης, πείτε μου, και να πάμε στο... Τι τρώει ο Στρατούλης. Έχει τραγούδι, τρως. Θα φας. Ανέβα. Τι τρώει να δούμε. Νομοθετικών βελτιώσεων, τη στιγμή που δεν παρακολουθεί κανένας συνάδελφος, δεν έχει κανείς τη δυνατότητα παρά μόνο να ψηφίσει υπέρ ή κατά σε κάθε ένα από τα τρία άρθρα, και τώρα έχουμε την τελευταία στιγμή την τροπολογία του κυρίου Υπουργού της Υγείας, η οποία πρέπει να απορριφθεί. Δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, να συνεχίσουμε με αυτή τη διαδικασία. Προφανώς... Εμείς, κυρίες και κύριοι, δεν ξέρουμε τι τρώει ο Στρατούλης. Ωστόσο, το δείχνουμε να το δουν και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει, όπως περνάνε τα βανάκια της αστυνομίας και μοιράζουν σάντουιτς στους αστυνομικούς που είναι νυχθημερών εκεί στις βάρδιες, να περνάει και ο Κουμουνδούρου να δίνει κανένα σάντουιτσάκι όταν τους έχει εκεί νυχθημερών. Έκανες. Πρόεδρε, δύο έκανε, αλλά τρεις ήταν επί της ουσίας, γιατί ήταν και η πρόταση νομοσχεδίου, η οποία είναι ψήφος εμπιστοσύνης, όπως είπε ο Βενιζέλος, ο μεγάλος συνταγματολόγος. Άρα λοιπόν, να ξυπνήσει τον άνθρωπο, να κρατηθεί άλλο, τι να κάνει. Μια το κλέφτη, δεν το κλέφτη, τι να κάνει, πώς να αντέξει.
Άφησε η γαδίδια και μπήκε στο πλάνο και ήταν και πίσω το Μαριά. Τσίπρα πρόσεχε. Είναι δράμα. Ο Μαριάς προς τα εκεί ή εσείς προς το Μαριά. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως εμείς δεν ξέρουμε τι τρώει ο Τσίπρας. Εμείς ξέρουμε τι έφαγαν οι τέσσερις φοιτήτριες που κέρδισαν τον διαγωνισμό μας. Μας απάντησαν ότι ο πρόεδρος, λοιπόν, αυτός ο νεαρός εκεί που βλέπετε, 76 χρόνων, που προχτές είδε στη Βουλή Κοινωνική Επιτροπή να μας το δείξει ο Δημήτρης Δήμας, είναι ο Κώστας Ζαχαράκης, κυρίες και κύριοι, πρώην βουλευτής. Ανέλαβε, όπως λέτε, στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων των Δημοσίων, ΝΑΤΟΣ, ο 76 μόλις χρόνων, 76 Μαΐων, να τα χιλιάσει ο άνθρωπος και να είναι καλά στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου. Και εμείς να πούμε στους επόμενους που θα μας πούν, στους επόμενους θα γίνει το quiz, σε πού θα μπορούν να φάνε. Πάντως οι τέσσερις φοιτητές που έφαγαν στην ταβέρνα, και ευχαριστούμε και τους ιδιοκτήτες εκεί, πέρασαν πολύ καλά, μας πήραν τηλέφωνο, δεν θέλουν δημοσιότητα. Ταβέρνα Σκαντζόχυρος είναι στην. Μακεδονομάχων στην Ελληνορώσων. Πραντούνα Μακεδονομάχων στην Ελληνορώσων. Μπράβο τους. Εμείς δεν τρώμε τίποτα ούτως ή άλλως. Εμείς νηστικοί πάμε, νηστικοί φέμε σαν το στρατούλι. Γιατί μπορεί να μην είμαστε αριστεροί, μπορεί να μην είμαστε δεξιοί. Εμείς είμαστε οι αχθοφόροι της ενημέρωσης. Ευχαριστούμε την Ταβέρνα Σκατζόχυρος και να πούμε ότι δεχόμαστε παραγγελίες, δεχόμαστε προσφορές για να μπορούν οι φοιτητές με quiz που θα βάζουμε ενίοτε. Αν θέλετε και παραπάνω, θέλετε να δείτε. Άλλοι δίνουν πλυντήρια, αλλά έχουν μεγάλη τηλεθέαση. Εμείς ανεβαίνουμε σιγά σιγά τηλεθέαση. Να πούμε και συγχαρητήρια στον κύριο Ζαχαράκη στο νέο έργο που αναλαμβάνεται αυτή τη στιγμή. Να πετύχει στον οργανισμό εκεί πέρα περίθαλψης ασφαλισμένων του δημοσίου. Και ούτως ή άλλως είπαμε ότι αυτή η κυβέρνηση οδεύει προς την μακροζωία. Δηλαδή είναι όλοι τους κορακοζόητοι, ζουν πάνω από 200 χρόνια. Οπότε ο πρώτος διορισμός θα έρχεται στα 76, ο δεύτερος διορισμός στα 110, Μητσοτάκης, ο τρίτος θα έρχεται παρακαλώ στα 190 και ο τέταρτος θα μας τον κάνει ο Άγιος Πέτρος. Να είσαι καλά, Άγιε Πέτρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, να ανέβουμε λίγο. Ευχαριστούμε πάλι. Τα παιδιά της ταβέρνας εκεί. Να είστε καλά. Εμείς δεν τρώμε, βέβαια. Απαγορεύεται. Θα μας σωμεζέ, κανένα ταβερνό, θα μας πάρει τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Φεύγουμε λοιπόν, πάμε και αυτό. Υπουργέ, θα ξαναεπιστρέψω με το νομοσχέδιο γιατί είναι 797 σελίδες, παρακαλώ. Βέβαια, τι τρώει ο στρατούλης. Δεν ξέρουμε τι τρώει ο στρατούλης. Ξέρουμε τι φάγαμε εμείς. Πόρκα μιζέρια. Πάμε να δούμε. Τι να δούμε, τι να δούμε. Εσύ. Με κοιτάς, μου δίνει σημασία. Μπρος στα κάλλη, κυρίες και κύριοι, τι είναι ο πόνος. Να δούμε τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο οποίος στη Βουλή τους βρίζει και μετά στην ψηφοφορία φεύγουν όλοι μαζί αγκαλιά, γιατί πρέπει να συνεχιστεί η κυβερνητική πολιτική, πρέπει να συνεχιστεί το αύριο της χώρας, πρέπει να ποντάρουμε στη χρηματοδότηση. Και μην ξεχάσετε την Τρίτη αύριο. Αύριο μεθαύριο, πότε είναι, θα δούμε. Θα πάμε και άλλη Τρίτη. Έρχονται τα λεφτά, 12 δισεκατομμύρια. Κανονικά είναι 10 και κάτι. Αλλά οι γενναιόδοροι Ευρωπαίοι, μετά από αυτά που κάναμε, θα μας δώσουν την πλήρη φιλελευθερωποίηση του άκρατου φιλελευθερισμού πλέον στη χώρα μας. Καθώς κάποιοι έστω να πούν ότι πρόκειται περί κοινωνικού φιλελευθερισμού. Εδώ μιλάμε για ισοπεδωτικά μέτρα, δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Θέλετε να το πιστέψετε, θέλετε να το πιστεύετε. Βέβαια, στην αρχή οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι υπάρχουν οι πρώτες εξαγγελίες, τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, σε εκείνα τα 70 που δώσατε, παίρνετε κι εσείς κάτι πίσω στα 70 δις που θα δώσατε, παίρνετε κι εσείς κάτι 300 εκατομμύρια. Και χθες είδα και τους ένστολους να τραβάνε τον Θανάση Μπούρα από το μανίκι, καλά τον κάνανε και τον πήγαν μέσα στην Ολομέλεια. Αν και αυτός έδειξε τον Κυριαζίδη, τον εμπόρο αστυνομικό, να του πούν να βάλει μια διάταξη στον Άρας για να μην χάσουν οι άνθρωποι αυτά, τουλάχιστον εκείνα τα λίγα. Το ίδιο κάναν και οι άνθρωποι τα φωτοβολταϊκά, παρακαλάγανε εκ τυμερών. Αλλά εκείνος ο Παπαγεωργίου μου φαίνεται ότι είναι φωτοβολταϊκός. Όπως είναι μεταλλαγμένος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Άννα Τσαφτάρη, αυτός μεταλλαγμένος, τον λέω κουίδι, του λέω εγώ. Εγώ θα πω τώρα τον Παπαγεωργίου, τον Ατσαλάκο το νούμερο 3, Ατσαλάκο το νούμερο 1. Ο Χαρμόπουλος που είναι, τον έχασε, δεν είδα. Ήρθε, ψήφισε. Πέρασε παρατήρηση. Έχει άλλο λες. Υπουργείο. Αβραμόπουλος. Αρβανιτόπουλος. Ατσαλάκος νούμερο 2. Τώρα έχουμε και Παπαγεωργίου. Παπαγεωργόπουλος, Παπαγεωργίου. Κάπως λέγεται τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε πόσο έργο έχει. Εκεί με τα φωτοβολταϊκά καταστράφηκαν οι άνθρωποι. Καθώς σας είπαν ότι ξέρετε κάτι. Εδώ οι τιμές που παίρνετε είναι πάρα πολύ ακριβές. Δεν μπορεί να πάρετε ούτε 35, ούτε 40, ούτε 15. 13 και πάμε για 7-8 που παίρνουν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μα εσείς είπατε τους ανθρώπους να επενδύσουν και ότι θα έχουν φορεοαπαλλαγές και ότι θα είναι μια μελλοντική κίνηση και για προς όφελος της χώρας, δηλαδή ενέργεια. Όχι, τίποτα. Δεν το δέχονται, λέει, οι Ευρωπαίοι.
και θα μας πάνε στις 7-8 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Πόσο είναι, δεν ξέρω πώς το γράφω ακριβώς το τέτοιο. Τελείωσαν οι άνθρωποι, πάνε και εκεί. Έκλαιγαν μαυροδάκι στη Βουλή. Ποιος τους άκουγε και πίεζαν και οι άνθρωποι της επαρχίας. Κτηνοτρόφοι έπρεπε την επαρχία να δουν τι γίνεται. Αγγελοδοτρόφοι το ίδιο. Οι αγρότες. Φαρμακοποιοί ήταν φαρμάκι. Φαρμάκι, μαύρο φαρμάκι το βράδυ. Φαρμακοποιοί. Τώρα θα έχουμε κάτι, είπανε ότι το φίλο του Λιμπερόπουλου δεν τον πείραξε ακόμη. Αν νομίζουν ότι ταξιδιώσουν θα γλιτώσουν, μακάρι να γλιτώσουν, όχι μόνο ταξιδιώσουν ολόκληροι. Θα το στο επόμενο τέτοιο, φορτηγατζίδες τελειωμένοι με τα τέτοια. Πάρτε, θέλετε φορτηγό, πάρτε ένα φορτηγό και τελείωσε. Δεν, ούτε στάθμευση χρειάζεται τίποτα, δεν χρειάζεται χώρο, τίποτα. Ούτε αποδείξει τίποτα. Πάρτε ένα φορτηγό, 6.000 ευρώ μια εγγύηση και τέλος. Το διαβάσαμε κι εμείς. Εσείς δεν έχετε χρόνο. Τι θα βάλει. 15% στις offshore εταιρείες. Είναι μεταρρύθμιση ή μνημονιακή υποχρέωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όταν εμείς μιλούσαμε για μεταρρυθμίσεις, κάποιοι πετούσαν χαρταετό εδώ κοντά στο Ζάπιο και οι άλλοι μας έλεγαν μερκελιστές. Και τώρα ακούσαμε τον κύριο Δραγασάκη ότι πριν λίγο καιρό ο κύριος Τσακαλάτος τα είπε, τον κύριο Δραγασάκη να εμπνέεται από αυτά που λέει η κυρία Μέρκελ. Μήπως έχουμε νέους μερκελιστές εδώ πέρα μέσα στη Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα κλείνει ένας μεγάλος κύκλος που άνοιξε το 2010. Μια προσπάθεια που η παράταξή μας στήριξε με μεγάλο πολιτικό κόστος. Παιδί. Αφιερωμένο στο γιώκα μου! Γεια μου, πώς πονώ! Έλα, δεν έχει δώρο τα Χριστούγεννα του Πάσχα. Του χρόνου, δεν πήραμε το δώρο. Μας έκοψε το δώρο! Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, κυρίες και κύριοι. Μετά τις φοβερές μεταρρυθμίσεις, είμαστε όλοι εδώ για να στηρίξουμε την κυβέρνηση. Ακούστε τη ρόγαλα, γάλα και ξινόγαλα. Τη ρόγαλα. Για το γάλα, αυτό ο Χατζηδάκης πόσες μέρες το δούλεψε, πόσες μέρες το σκέφτηκε, πόσους ανθρώπους χρησιμοποίησε, πόσους! Γάλα, μεγάλα. Όχι, να είναι παστηριωμένο και όχι γάλα ολλανδικό, ελληνικό, κου. Καλά περνάτε, φάλες, έλα λοιπόν, ανεβείτε, γάλα, έρχεται κυρακούλα, θα πεις στο γαλατάκι και θα έχεις επιδερμίδα, να, από τη γελάδα την πρωινή, όχι Ολλανδέζα που θέλουν να μας φέρουν αυτοί. Γάλα του Χατζηδάκη, κακόμοιρος, πάλεψε το παλικάρι μου! Ψυχούλα μου, τι έκανε, ψυχούλα μου! Κοιτάξτε εδώ, τρέμει τρόικα, ορίζεται ότι το παστεριωμένο γάλα έχει διάρκεια 7 μέρες! Κούλα, ακούς! Η συντήρηση γίνεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Πετύχαμε γαλατάδες! Τι ρογαλά! Hey! Επιδερμίδα που έχει το κακόμοιρο το παιδί! Βουτυράκι μου, Χατζηδάκι μου, δάκι μου! Αυτή είναι επιτυχία υπουργική! Πιες γάλα τζάμπα 7 ημερών, τώρα κι εσύ θα πεθάνεις Ολλανδέζα!
Άλλη μεταρρύθμιση. Άλλη. Βιβλία αναλυτικά για τα λογοτεχνικά. Ε, βέβαια, να πέσουν τα άλλα. Εδώ κοιτάξτε. Ρηξικέλευτες προτάσεις που έγιναν δεκτές. Τα κορίτσια του στον Άρα δεν πληρώνουν φόρους, έχει το δικό μου. Και πρέπει να ταΐζω και στο στόμα, άσχετο. Απλουστεύουμε το θέμα του τσιμέντου. Τι να το κάνω, νερό. Τσιμέντο να γίνω! Αντιάμο τσιμέντο! Αντιάμο τσιμέντο! Μπάτσι, 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 μπάτσι. Γεια σας και χαρά σας! Έρχομαι! Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη! Κάθε μέρα είμαι μαζί σας γιατί σας αγαπώ! Μπάτσι, 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 μπάτσι! Και αυτούς σας αγαπώ, αλλά ενίοτε με βγάζουν εκτός. Αυτό. Να είστε καλά! Σας αγαπάμε! Τρίτο λόγιο διαχωρεύουν! Δημήτρης Δήμας, Λάβρος Παναγιώτου, Νίκος Σακάς, έφυγε ο Νίκος που πήγε. Έφυγε αυτός, άντε ο αδερφέ μου γεμίζει. Κουκουκου! Γεια σας! Μπάτσι μπάτσι! Κοκοράκια μου! Μάνα, σ' αγαπάω! Άσχετο. Τέτοιες κότες δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτό δεν χρειαζόταν τόση ώρα. Να είστε. Θα σας εξασφαλίσω. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Μπολάτα! Bon pomeriggio, γεια σας, γεια σας, γεια σας και πάλι κοντά σας. Τρεις λαλούνια και δυο χορεύουν, Λάμπρος Παναγιώτου, Νίκος Σακάς, Δημήτρης Δήμας. Όλοι μαζί για τρεις είμαστε, λαλούν, αυτοί δεν χορεύουν, εγώ χορεύω, πάμε, φύγαμε. Come back, come back. Επιστρέφει, δυναμική, μοναδική, αϊκίνητη, νέα, νέα, 18χρονη. Κατάθλιψη και μελαγχολία. Τσάου, Αντζελίνα! Ζούσα μόνιμα στην αγωνία. Είχα κλειδώσει. Αφιέρωσα όλους εσάς που παραμένετε στους δέκτες κοντά μας. Τώρα νέρεσα και ζω τα όνειρά μου. Μοιάζει σαν παραμυθάκι ο έρωτας αυτό. Τρεις λαλούν γιατί χορεύουν. Κάνουμε καμπάκ στην πολιτική σκηνή του τόπου και ζωή. Κάνω καμπάκ. Φύγαμε! Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Κάνω καμπακ. 700 σελίδες σε περιμένει, Ελληνάκο! Τελειώνω. Bon pomeriggio, bon pomeriggio. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κάτι ήξερε εκείνος ο Έρμος, ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος. Όχι, πάμε καμπακ.
Άστο να παίζει, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, δυστυχισμένους, κατατρεγμένους, απογοητευμένους, ρακένδιτους και αριστοκράτες του Κολοναγίου που μείνατε με σαγιονάρα μετά το πολυνομοσχέδιο. Ήρθε!